σας καλωσορίσω με μεγάλη χαρά στο Mediterranean College, στην πρώτη αυτή ουσιαστικά, στην πρώτη αυτή μέρα, στο πρώτο αυτό ξεκίνημα της νέας ακαδημαϊκής χρονιάς. Όλη η ομάδα των ακαδημαϊκών του Κολεγίου που εργάστηκε σκληρά το διάστημα που μας πέρασε, αυτό το δίμηνο περίπου που μεσολάβησε για να ετοιμαστούν όλα τα προγράμματα σπουδών, τα μαθήματα, η συνεργασία με το University of Derby, μας δίνει μια τεράστια ικανοποίηση στην προσπάθεια που μεσολάβησε για να βλέπουμε σήμερα τόσο πολύ κόσμο εδώ και φαντάζομαι ότι και στις επόμενες ημέρες που ξεκινάει το induction week των φοιτητών και για το οποίο θα σας ενημερώσω λιγάκι, θα έχουμε την ευκαιρία να γνωριστούμε ακόμα περισσότερο, να τα πούμε από κοντά, να γνωρίσετε όλους τους καθηγητές του κολεγίου για να ξεκινήσουμε την νέα αυτή χρονιά. Λοιπόν, και κάπου εδώ αφήνω το μικρό. Μπορούμε τώρα. Με αυτό το οποίο θα λέω κάθε χρόνο στο ξεκίνημα της νέας χρονιάς, όσο αυτή η κρίση οικονομική, παύλα, πολιτική, κοινωνική κλπ. Παραμένει στη χώρα. Γιατί το μόνο πράγμα το οποίο αξίζει κάποιος να πει αυτή τη στιγμή σε όλη αυτή την νεολαία που επενδύει τον χρόνο της και τα χρήματά της για να σπουδάσει είναι πάνω απ' όλα συγχαρητήρια. Συγχαρητήρια που σε μια, αν θέλετε, εποχή που υπάρχει στο μυαλό όλων μια αυστηρή κριτική για τα πάντα. Και όλες οι αξίες και όλα τα πράγματα τα οποία χαρακτηρίζουν μια έθνη λειτουργία ενός κράτους τίθενται υπό αυστηρή πίεση. Βλέπω τόσο πολύ κόσμο να όχι απλά επενδύει στον εαυτό του, αλλά και στο μέλλον της χώρας. Συγχαρητήρια που κάνατε αυτή την μεγάλη, που ξεκινήσατε με αυτό το μεγάλο βήμα, το οποίο θα δείτε στην πορεία ότι δεν αποτελεί απλά ένα βήμα για τις σπουδές σας, αλλά είναι κάτι περισσότερο από αυτό. Έχετε ένας γνωστός μου τις προάλλες, ακαδημαϊκός και αυτός καθηγητής και μου λέει, είδε το παιδί μου προχθές και με ρώτησε ποια είναι η πιο σημαντική ημέρα στη ζωή μου, παπά. Δεν είναι η μέρα που θα παντρευτώ. Λέω όχι, δεν είναι αυτή η μέρα. Δεν είναι η μέρα που θα διαλέξω το επάγγελμα που θα κάνω. Λέω όχι, δεν είναι αυτή η μέρα. Και ποια είναι, παπά, αυτή η μέρα, είναι η μέρα που θα ξεκινήσεις τις σπουδές σου, τις πανεπιστημιακές σπουδές. Γιατί 9 στους 10, να το ξέρετε, είναι ένα ενδιαφέρον στατιστικό, 9 στους 10 ανθρώπους γνωρίζουν τον άνθρωπο της ζωής τους μέσα από τον χώρο στον οποίο αποφασίζουν να εργαστούν επαγγελματικά, ένα το κρατούμενο, και 2, 9 στους 10 ανθρώπους τελικά επαγγελματικά ακολουθούν τον δρόμο που διάλεξαν όταν αποφάσισαν να ξεκινήσουν τις σπουδές τους. Αν ξεκινήσατε σήμερα λοιπόν να σπουδάσετε πεδαγωγή, πεδαγωγή θα γίνετε, παιδιά. Αν αποφασίσετε να γίνετε μηχανική, μηχανική θα γίνετε. Αν αποφασίσετε να ενταχθείτε στον χώρο του computing, με την πληροφορική θα ασχολείστε. Το ίδιο και στο business, το ίδιο σε όλα τα αντικείμενα με τα οποία κάθε άνθρωπος ξεκινάει τις σπουδές του. Είναι ο χώρος στον οποίο όλη τη ζωή, από τη μέρα που διαλέγει να κάνει αυτό το ξεκίνημα και μέχρι το τέλος, όλη τη διαδρομή της ζωής του, σχεδόν τα πάντα περικλείονται σε αυτή την απόφαση την οποία πήρατε τώρα, προσφάτως. Εμένα η δουλειά μου εδώ σήμερα είναι να προσπαθήσω καταρχήν να σας χαλαρώσω. Γιατί κάθε ξεκίνημα είναι έτσι λίγο αγχωτικό, λίγο πιεστικό, που βρίσκομαι, που πάω, που ήρθα. Ένα δεύτερο πράγμα που θέλω να κάνω είναι να σας γνωρίσω με αυτόν τον χώρο, να σας γνωρίσω το κολέγιο, να σας γνωρίσω το περιβάλλον μέσα στο οποίο θα δαπανίσετε τα επόμενα πολύ δημιουργικά χρόνια της ζωής σας. Και ένα τρίτο πράγμα που θα προσπαθήσω να κάνω είναι να σας βάλω σιγά σιγά σε μια συγκεκριμένη φιλοσοφία και λογική, την οποία αν την ακολουθήσετε πιστά, και σας προτείνω ανεπιφύλακτα να το κάνετε, είναι βέβαιο ότι όχι απλά θα τελειώσετε με επιτυχία σας, αυτό που ξεκινάτε, αλλά θα το κάνετε με μεγάλη χαρά, με μεγάλη ευχαρίστηση, με πολύ δημιουργικότητα, με πολύ πάθος. Γιατί δεν αξίζει να κάνουμε τίποτα, τίποτα δεν αξίζει να κάνουμε, εάν αυτό δεν το κάνουμε με χαρά, με δημιουργικότητα, με πραγματικό ενδιαφέρον. Και όλοι οι άνθρωποι που πετυχαίνουν πέντε πράγματα στη ζωή τους, ένα πράγμα έχουν σαν μυστικό. Και θα σας το πούνε όλοι αν το ρωτήσετε. Αγαπούσα αυτό που έκανα. Και το αποτέλεσμα είναι πάντα επιτυχές ακριβώς και μόνο για αυτό το λόγο. Όλα τα υπόλοιπα έχουν. Λοιπόν, να σας ειδώ. Παπαδάκης λέγομαι, Γιώργος, ο ακαδημαϊκός διευθύντης του Mediterranean College. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος από εδώ και στο εξής, θέλω όλοι να το κρατήσετε στο συνάκτη του μυαλού σας, για οποιοδήποτε θέμα στο κολέγιο, είτε αφορά αυτό καθεαυτό το αντικείμενο των σπουδών σας, είτε αφορά τη συνολική εμπειρία φοιτησής
και απέναντι στους οποίους ο Mediterranean College προσφέρει μια πολύ συγκεκριμένη λογική που λέει: εγώ είμαι ο Γιώργος, εσύ είσαι ο Σεμιόνιος, η Στέλλα, ό,τι είναι να πούμε θα το λέμε οι δυο μας για να μπορούμε να έχουμε την βεβαιότητα ότι συνεννοούμαστε και προχωράμε σωστά. Άρα λοιπόν, πάτε και λογικές όλοι μέσα σε ένα κλουβί και ό,τι έγινε, αυτό ξεχάσετε το. Το λέω γιατί περισσότεροι από εσάς, αν όχι όλοι, έχετε έρθει στο κολέγιο με τη συγκεκριμένη αντίληψη που σας έχει δημιουργήσει για την εκπαίδευση ο δημόσιος φορέας αυτής της χώρας στο σχολείο, στη δεύτερη βάθμια εκπαίδευση. Όπου φυσικά οι λογικές και οι φιλοσοφίες, οι οποίες θα αναπτύξουμε στη συνέχεια, είναι απλώς παντελώς ανύπαρκτες. Όσο με γνωρίσετε, στα χρόνια που φτάσετε εδώ, θα με γνωρίσετε καλά, θα διαπιστώσετε ότι έχω ιδιαίτερα κολλήματα με το συγκεκριμένο θέμα. Το πώς φτάνει δηλαδή το δευτεροβάθμια εκπαίδευση να παίρνει αυτό το απίθανο εκρηκτικό μείγμα εμφυλικού που προσφέρει αυτή η χώρα που είναι θαυματουργή στον τρόπο με τον οποίο δημιουργεί γενιές ικανών ανθρώπων και αυτό το αποδεικνύουμε όταν βρεθούμε στο εξωτερικό, δυστυχώς. Το πώς καταφέρνει αυτό το δευτεροβάθμιο σύστημα εκπαίδευσης να περιορίσει τα όνειρά σας, να περιορίσει τις ελπίδες σας και να σας φέρνει δικαίως με μια πολύ ιδιαίτερη κριτική στάση απέναντι στην περαιτέρω περάσπιση του εαυτού σας και εδώ σήμερα στο κολέγιο, στο ξεκίνημα της νέας διαδρομής. Συνηθίζεται, όταν κάνουμε ένα πρώτο βήμα, ένα νέο ξεκίνημα, να σκεφτόμαστε αν αυτό το ξεκίνημα είναι σωστό. Γιατί όπως λένε οι Κινέζοι, το πρώτο βήμα, έτσι, αν γίνει προς σωστή κατεύθυνση, τότε σωστά προχωράμε. Διαφορετικά έχουμε λάθος δρόμο. Το πρώτο βήμα είναι που καθορίζει την κατεύθυνσή μας. Θα ήθελα έτσι να σας εξηγήσω λέγοντάς σας ένα-δύο πραγματάκια για το που ήρθατε και για ποιο λόγο αυτή η επιλογή που κάνατε καταρχήν το Mediterranean College και το University of Derby στο σύστημα αυτό της συνεργασίας που έχουν δομήσει τα τελευταία χρόνια είναι για εσάς μια εξαιρετική επιλογή. Θέλω να σας ενημερώσω λοιπόν, στο βαθμό που δεν το ξέρετε γιατί ήδη έχετε ήδη πάρει μια πρώτη ενημέρωση από τους συναδέλφους μου όταν ήρθατε και ρωτήσατε για το κολέγιο κάποια πράγματα, ότι το κολέγιο αυτό είναι το κολέγιο το οποίο δημιούργησε αυτό που σήμερα ονομάζεται ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση στην χώρα. Είναι το κολέγιο το οποίο έφερε στην Ελλάδα αυτό το μοντέλο του franchise, το οποίο στην εκπαίδευση σημαίνει ότι υπάρχει μια συνεργασία ενός ελληνικού φορέα με ένα βρετανικό, π.χ. μπορεί να είναι και από άλλη, από άλλη χώρα, φορέα εκπαίδευση, προσφέροντας αυτούσια τα προγράμματα σπουδών του και δίνοντας δυνατότητα σε έναν φοιτητή, τελειώντας τις σπουδές στο κολέγιο, να έχει ολοκληρώσει το πρόγραμμα σπουδών του βρετανικού φορέα, του πανεπιστημίου. Με απλά λόγια, το πτυχίο που θα πάρετε είναι ακριβώς αυτό το οποίο θα πάρουν οι συμφοιτητές σας, γιατί είναι συμφοιτητές σας, στην Αγγλία, στην προηγουμένη περίπτωση. Είμαστε αυτοί οι οποίοι εισήγαγαν λοιπόν το συγκεκριμένο μοντέλο εκπαίδευσης στη χώρα, οι πρώτοι, και βέβαια εκτός από αυτό είμαστε και το πρώτο αγγλόφωνο ιδιωτικό κολέγιο στη χώρα. Αυτό δηλαδή που εισήγαγε και την βρετανική εκπαίδευση στη χώρα. Με λίγα λόγια, είμαστε το κολέγιο που έχει μεγαλύτερη παράδοση στον χώρο. Και όπως λένε καμιά φορά σε οποιοδήποτε προϊόν, παύλα υπηρεσία, αυτός ο οποίος κάνει τη δουλειά πολύ, πολλά χρόνια, έχει μάθει να την κάνει και καλά. Έτσι, ευτυχώς ή δυστυχώς, συμβαίνει και με την εκπαίδευση. Αυτό το πράγμα στο οποίο θα ενταχθείτε, αυτή η διαδικασία μέσα στην οποία θα ενταχθείτε και έχετε ήδη ενταχθεί από το Orientation Day σήμερα, είναι μια διαδικασία την οποία το κολέγιο έχει εισάγει στην Ελλάδα πολλά χρόνια τώρα και γνωρίζει να την κάνει καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Παραπέρα, το κολέγιο δεν είναι ένας μεμονωμένος φορέας, μια μεμονωμένη οντότητα. Είναι μέλος του μεγαλύτερου ιδιωτικού εκπαιδευτικού φορέα της χώρας, του εκπαιδευτικού μήλου Ψινή, με μια παράδοση μεγαλύτερη από 55 χρόνια πλέον στα εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας. Αποτελούμε, όπως θα σας πω πολλές φορές στα επόμενα λεπτά, την αβαχίδα αυτού του εκπαιδευτικού φορέα. Το κολέγιο ενός φορέα, ο οποίος παρέχει πληθώρα προγραμμάτων και μοντέλων εκπαίδευσης, αλλά εμείς εδώ λέμε πάντα ότι είμαστε η αφρόκρεμά του. Κάτι ακόμα που θα πρέπει να γνωρίζετε είναι ότι βρίσκεστε σε καλά χέρια από καθαρά ακαδημαϊκή άποψη. Για τον απλούστατο λόγο ότι οι άνθρωποι που θα σας εκπαιδεύσουν, οι άνθρωποι που θα αναλάβουν να σας μεταφέρουν τα προγράμματα σπουδών του Βρετανικού Πανεπιστημίου, είναι άνθρωποι με τεράστια κατάρτιση στο αντικείμενο στο οποίο θα διδάξουν. Περισσότερο από το 80% των ανθρώπων αυτών έχουν διδακτορικό δίπλωμα ή ολοκληρώνουν την διδακτορική τους διατριβή σε πολύ γνωστά ελληνικά και ξένα πανεπιστήμια, ενώ παράλληλα, ειδικά για κάποιες κατηγορίες υποτίτων που είναι ευαίσθητες ως προς τον επαγγελματικό τους προσανατολισμό, οι άνθρωποι αυτοί, εκτός των άλλων, έχουν τεράστια επαγγελματική πείρα. Μπορούν να σου πούν δηλαδή το τι γίνεται έξω στην αγορά, να σας καθοδηγήσουν όχι μόνο στο ακαδημαϊκό, αλλά και στο εφαρμόσιμο, παύλο επαγγελματικό κομμάτι της εκπαίδευσης, κάτι που είναι πολύ σημαντικό. Μην έχετε καμιά από τα βάθη, παιδιά μου, ότι σήμερα μιλάμε για μια χώρα στην οποία το ποσό της ανεργίας ξεπερνάει το 30%, στις ηλικίες της δικές σας είναι πολύ ψηλότερο, είναι ένα στους δύο πάνω κάτω. Άρα το ζήτημα της
προσπάθειες που είχε κάνει με το πώς τελικά θα ενταχθείτε στην αγορά εργασίας είναι τεράστιο. Θα το αγγίξουμε πάρα πάρα πολύ προσεκτικά και, με επόμενες παρουσιάσεις και στη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, όπου θα σας δείξουμε το πλάνο δράσης του κολεγίου για την επαγγελματική σας αποκατάσταση, το περίφημο προγραμματικό σχήμα. Να πω τέλος ότι το συγκεκριμένο κολέγιο έχει μια συνεργασία με ένα πανεπιστήμιο το οποίο έχει την ίδια λόξα με εμάς. Δηλαδή το Πανεπιστήμιο του Ντάρβι όπως και το Mediterranean College και γι' αυτόν τον λόγο και συνεργαστήκαμε, δεν έχει ισοτέτεια και βγήκε το καπάκι, λέει ο απλός κόσμος, έχει παρόμοιες προσεγγίσεις, παρόμοιες προτεραιότητες. Θέλει τα προγράμματα σπουδών του να είναι επίκαιρα, θέλει να είναι ανανεωμένα, θέλει να περιλαμβάνουν ό,τι πιο καινούριο έχει να δώσει ο εκάστοτε τομέας και η εκάστοτε ειδικότητα. Και επίσης θέλει το ένα μάτι να είναι στο ακαδημαϊκό, στο τι θα μάθετε, στην θεωρητική της κατάρτιση και το άλλο έξω στην αγορά εργασίας. Έχουν ταιριάξει τα γνώτα μας, έχουν ταιριάξει τις προτεραιότητές μας και έχουν δημιουργήσει ένα πλαίσιο συνεργασίας το οποίο εγγυάται πάρα πολύ ότι εσείς θα λάβετε ό,τι καλύτερο μπορεί να προσφέρει αυτή τη στιγμή ένας εκπαιδευτικός φορέας στη χώρα. Τέλος, on top of that, στο πλαίσιο όλη αυτή τη συζήτηση, να σας πω, αν και είναι το λιγότερο σημαντικό, ότι το κολέγιο έχει λάβει πιστοποίηση από τους πιο αυστηρούς διεθνείς οργανισμούς που παρακολουθούν τα προγράμματα σπουδών του κολεγίου και τη συνεργασία με το Πανεπιστήμιο του Ντάρβι, όπως για παράδειγμα το QAA και το PAC, τα οποία είναι, αν θέλετε, οργανισμοί που εγγυώνται ότι εδώ μέσα γίνεται σωστή δουλειά για τον νεαρό, την νεαρά που θέλει να φοιτήσει. Τώρα που τα πάμε όλα αυτά, ξεχάσετε τα όλα. Και κρατήστε εγώ ένα πράγμα που θέλω από την ψυχή μου μέσα να το βγάλω και να σας το δώσω και να το έχετε υπόψη μέχρι να τελειώσει τις σπουδές σας. Σε αυτό το κολέγιο έχουμε τεράστιο μεράκι. Έχουμε πάθος, πολύ μεγάλη αγάπη για αυτό που κάνουμε. Το μόνο που μετράει, το ξαναλέω και θα το ξαναπώ αρκετές φορές σήμερα, είναι ότι αυτό που κάνεις θα είναι καλό, θα είναι αποτελεσματικό, θα είναι γνήσιο αν το αγαπάς. Και θα δείτε πολύ σύντομα ότι σε αυτό το κολέγιο αγαπάμε τη δουλειά μας. Και γι' αυτόν τον λόγο είμαστε σε θέση να σας καλωσορίσουμε και να σας εγγυηθούμε μια πραγματικά δημιουργική πορεία στα χρόνια αυτά που θα σπουδάσετε μαζί μας. Μερικές κουβέντες σε ό,τι αφορά το κολέγιο, να το γνωρίσετε, είπαμε και πριν ότι είναι ένα μέλος ενός ευρύτερου εκπαιδευτικού ιδρύματος, ενός φορέα, του μεγαλύτερου εκπαιδευτικού φορέα της χώρας, του Ομίλου Ξηνή, που αυτή τη στιγμή ξεπερνάει τους 250.000 αποφύτους. Σε όλα τα διάφορα τμήματα και παρατήματα που υπάρχουν στη χώρα, ο αριθμός των αποφύτων ξεπερνά τους 250.000. Τώρα, να είμαι πολύ ειλικρινής, παιδιά, δεν καθόλου τη μετράω. Πια αυτό το λέγεται μετά από 3-4 χρόνια, ξεπερνάει τώρα 280-300.000. Το νούμερο δεν παίζει τόσο μεγάλη σημασία. Σκεφτείτε όμως ένα πράγμα, μου αρέσει να το λέω γιατί από στατιστική άποψη έχει τρομερό ενδιαφέρον. Κύριε Κουγκά, πόσα νοικοκυριά έχει πάνω κάτω η Ελλάδα? Στα 3,5 εκατομμύρια νοικοκυριά υπάρχουν 300.000 απόκτητες, σημαίνει ότι κατά μέσο όρο σε κάθε 10 νοικοκυριά υπάρχει ένας απόκτητος εκπαιδευτικού Ομίλου Ξηνή. Δεν ξέρω αν αντιλαμβάνεστε τι σημαίνει αυτό. Σε κάθε 10 σπίτια, στο ένα υπάρχει ένας απόκτητος του δικού μας εκπαιδευτικού ομίλου. Το μέγεθος αυτού του ομίλου είναι πολύ μεγάλο και αυτό αποτελεί για εσάς μία ακόμα εγγύηση για την ορθότητα της επιλογής σας. Γιατί θα δείτε έξω στην αγορά εργασίας και γενικότερα όπου και αν αναγκηθείτε αύριο μεθαύριο, μια τακτική παρουσία, εδρεωμένη παρουσία του συγκεκριμένου ομίλου που θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στα επόμενα σας βήματα. Από εκεί πέρα τώρα θα έχετε υπόψη βέβαια αρκετά από αυτά τα πράγματα που δείχνουμε εδώ, όπως τα ΡΙΕΚ, όπως το ΚΙΑΣ, όπως το Καριέρα κ.ο.κ. Σημασία έχει ότι εμείς στο Παγκεπρίν έχουμε την υπερηφάνεια να αποτελούμε το καλύτερο κομμάτι αυτού του ομίλου. Την αυαρχίδα του, το σμαράκι του. Με 35 χρόνια πρωτοπορία στην ανώτερη εκπαίδευση και στα εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας, ανέφερα και πριν το πρώτο ελληνικό ιδιωτικό κολέγιο της χώρας, το πρώτο κολέγιο προσέφερε τετραετή προγράμματα φοίτησης. Και προσέξτε, αυτό αποτέλεσε τον προάγγελο των franchise προγραμμάτων σπουδών που έχουμε σήμερα. Κάποτε, όταν πρωτοξεκινήσαμε να δουλεύουμε για πρώτη φορά αυτά τα franchise προγράμματα, στέλναμε τους φοιτητές μας για μετεκπαίδευση στην Αμερική. Όταν πρωτοξεκινήσαμε τέτοιου είδους συνεργασίες με αμερικανικά πανεπιστήμια, στην πορεία των πραγμάτων αποδείχθηκε βέβαια ότι η Αγγλία είναι και πιο φιλόξενη και πιο κοντά. Οπότε λοιπόν ξεκινήσαμε μετά να δουλεύουμε το περίφημο franchise σύστημα με πανεπιστήμια της Αγγλίας. Είμαστε επίσης οι πρώτοι που σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα MBA στη χώρα. Μιλάμε για 20 ετία πίσω και σε εποχές που κανείς δεν ήξερε τι είναι αυτό το περίφημο MBA και πλέον όλοι το γνωρίζουν και όλοι το ακούνε. Και όμως για τα ελληνικά δεδομένα ήμασταν το πρώτο κολέγιο που εισήγαγε τα συγκεκριμένα προγράμματα στη χώρα. Το 92 συνάντησαμε την πρώτη συνεργασία franchise. Και βέβαια είμαστε και το κολέγιο το οποίο πρωτοστάτησε σε ένα πολύ μεγάλο project, το οποίο ακόμα συνεχίζεται και είναι το project εκείνο που θέλει να ανοίξει επιτέλους η χώρα τη σύνορά τη για να έχει τη δυνατότητα να απορροφεί αλλοδαπούς φοιτητές. Είναι μεγάλη πληγή για την ελληνική οικονομία και για την ελληνική κοινωνία να βλέπει εκατοντάδες χιλιάδες παιδιά κάθε χρόνο να φεύγουν να σπουδάσουν στο εξωτερικό, ενώ θα έπρεπε να συμβαίνει το ακριβώς ανάποδο. Στη χώρα που γέννησε την πανεπιστημιακή
κάτω είναι η Ακαδημία του Πλάτωνα, η χώρα που δημιούργησε το πρώτο πανεπιστήμιο στη χώρα, να μην μπορεί πια να φέρει τρεις ανθρώπους από το εξωτερικό να σπουδάσουν σε αυτή. Είμαστε το κολέγιο λοιπόν το οποίο άνοιξε αυτή τη μεγάλη ατζέντα και στη συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας γίνονται πολύ μεγάλα βήματα για να μπορέσουμε να καταφέρουμε να ανατρέψουμε αυτή τη ροή. Να στέλνουμε κόσμο στο εξωτερικό, να έρχεται κόσμο στην Ελλάδα και να σπουδάσει εδώ. Και αυτό βέβαια είναι ένα project το οποίο απαιτεί ακόμα πολλές ενέργειες για να φτάσει εκεί που το κολέγιο φιλοδοξεί και ονειρεύεται. Ταυτόχρονα με όλα αυτά, βέβαια σε αυτό το κολέγιο, καθότι έχει μια δυναμική παρουσία στα εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας, είχε την χαρά να φιλοξενήσει κατά καιρούς πολύ μεγάλες προσωπικότητες που μπορούσε μια σειρά από διάφορα events που θα δείτε κι εσείς σε πόσα events θα συμμετάσχετε στη διάρκεια των σπουδών σας. Εδώ δείχνω φωτογραφικό υλικό από πολύ μεγάλες προσωπικότητες που μίμησαν με την παρουσία τους τη χώρα και βέβαια το κολέγιο. Θα γνωρίζετε πιθανότητα τον Νόαμ Τσόμσκι, θα γνωρίζετε πιθανότητα τον Τεντ Χόντερικ ή την κυρία Γκαμπριέλα Τριτζιλίνσκι, φιλόσοφοι, άνθρωποι των γραμμάτων και των επιστημών που έχουν θέσει τη σφραγίδα τους στα παγκόσμια δρόμενα και οπωσδήποτε η παρουσία τους στο Mediterranean College ήταν μεγάλη τιμή. Θα δείτε πάρα πολύ σπουδαίες προσωπικότητες από κοντά και θα τους γνωρίσετε σε events τα οποία θα πραγματοποιεί το κολέγιο στα χρόνια όλα αυτά που θα βρίσκεστε μαζί μας. Να πω δύο κουβέντες τώρα για το εκπαιδευτικό προφίλ του κολεγίου. Σχετικά γρήγορα, να μην σας κουράσουμε αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το κολέγιο εδρεύει σε διάφορα σημεία της χώρας. Η βάση μας βέβαια είναι η Αθήνα, όπου έχουμε 3-2 σημεία εκπαίδευσης. Κάποια επιλεγμένα προγράμματα προσφέρονται και στην Γλυφάδα και στον Πειραιά. Η Αθήνα, το κέντρο της Αθήνας είναι η βάση μας. Ταυτόχρονα όμως έχουμε παρουσία και στη Θεσσαλονίκη, όπου μάλιστα φέτος θα λειτουργήσει και το καινούργιο μας στήριο, το οποίο θα το δείξω και μετά είναι ένα παλατάκι που φτιάξαμε εκεί. Μακάρι να έχουν δυνατότητα πρέπει να κάνουμε μια εκδρομή στη Θεσσαλονίκη, να γνωρίζετε τους φοιτητές αυτά στη Θεσσαλονίκη. Βλέπετε ότι υπάρχει ένα τρίγωνο, Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Αγγλία. Όλοι είστε συμφιλητές με όλο αυτό το ανθρώπινο δυναμικό που έχει επισκεφτεί την εκπαίδευση του χρόνου στο κολέγιό μας. Έχουμε μια ιδιαίτερη έτσι, γραμμή, αν θέλετε, ένα πλάνο εκπαίδευσης, το οποίο προσπαθεί να δημιουργήσει την εξής, να εδραιώσει την εξής αντίληψη. Η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ. Εντάξει. Πάνω κοντά στο 35ο-36ο έτος ηλικίας μου δεν έχω σταματήσει να εκπαιδεύομαι και να σπουδάζω από την πρώτη μέρα που γεννήθηκα. Αυτό ισχύει για κάθε άνθρωπο που ξέρει τον εαυτό του και θέλει πάντοτε να ξέρει που βρίσκεται και να έχει μια, έτσι αν θέλετε, παρουσία, στιβαρή παρουσία στον χώρο που κινείται. Η εκπαίδευση δεν τελειώνει ποτέ παιδιά. Ένα μοντέλο για να το κάνεις αυτό είναι να προσφέρεις διάφορες λύσεις και διάφορες ανάγκες. Εδώ βρισκόμαστε με bachelor, προγράμματα bachelor, υπάρχουν και masters για κάποια άλλη κατηγορία φοιτητών που ενδιαφέρονται. Για κάποια άλλα κομμάτια υπάρχουν τα περίφημα High National Diplomas σε συνεργασία πάλι με Βρετανικό Φορέα του ETEXEL, αν το έχετε ακούσει. Υπάρχουν τα Executive Diplomas, μια άλλη κατηγορία επαγγελματικής κατάρτισης που αφορά professionals, που αφορά στελέχη που έρχονται σε μεγαλύτερες σημείες ηλικίας να σπουδάσουν για το αντικείμενο στο οποίο εργάζονται και ούτω καθεξής. Το κολέγιο προσφέρει μια συνολική γραμμή εκπαίδευσης. Ξεκινάει από τη δευτεροβάθμια όταν τελειώνει το σχολείο και δεν τελειώνει πουθενά. Και σε μια πληθώρα προγραμμάτων και επιστημονικών πεδίων. Μηχανική, computing, business, ψυχολογία, παιδαγωγικά. Και ανοίγουμε και καινούριους τομείς και πολύ σύντομα θα είμαστε ευχαριστές να κάνουμε και συγκεκριμένες ανακοινώσεις για νέα αντικείμενα τα οποία θα φέρει το κολέγιο σύντομα στη χώρα μας. Η φιλοσοφία μας λοιπόν είναι να έχουμε μεγάλο πλάτος και μεγάλο βάθος εκπαίδευσης για να μπορούμε να προσφέρουμε στο νέο σήμερα όποιο πράγμα θέλει να σπουδάσει και να αναπτύξει μια καριέρα σε αυτό. Η εγκαταστάσεις μας είπα και πριν είναι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, αυτή είναι η φωτογραφία που έλεγα το παλάτι της Θεσσαλονίκης. Δεν θα μείνω μονάχα όμως στις φυσικές υποδομές, έχουν διδασκαλίες ή εργαστήρια κλπ. Θέλω να σας πω ότι σήμερα ένα πολύ μεγάλο μέρος της εκπαίδευσης περνάει από τις περίφημες ηλεκτρονικές πλατφόρμες. Είναι κάτι στο οποίο θα σας εκπαιδεύσουμε από πολύ νωρίς, να μάθετε να το αξιοποιείτε και να μάθετε να γίνετε χρήστες της τεράστιας πληροφορίας που βρίσκεται πλέον στην ηλεκτρονική μορφή. Υπάρχει ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του Πανεπιστημίου του Ντάρβιν, όπου θα έχετε δυνατότητα να έχετε πρόσβαση σε χιλιάδες βιβλία και επιστημονικά περιοδικά. Υπάρχει επίσης το ηλεκτρονικό μοντέλο μάθησης του κολεγίου, το λεγόμενο MC Class, Electronic Class δηλαδή, μια τάξη ηλεκτρονική, όπου θα ανεβαίνουν όλες οι διαλέξεις και όπου θα μπορείτε, μπαίνοντας με login με το κωδικό σας, να τραβάτε όλο τον υλικό των διαλέξεων και αυτό έχετε ανά πάση στιγμή στο κινητό σας, στο σπίτι σας, στο λάπτοπ σας, οπουδήποτε βρίσκεστε. Θα δούμε επίσης και μια πλατφόρμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας με μένα, τους καθηγητές σας, τους program leaders, δηλαδή τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των προγραμμάτων όπου σπουδάζετε. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία θα μάθετε να παίζετε τα δάχτυλά σας. Γιατί πλέον η εκπαίδευση εν έτη 2013 δεν μπορεί να είναι αυτή την οποία είχα εγώ πριν 25 χρόνια. Δηλαδή να πηγαίνω και να ζητάω ένα βιβλίο και να περιμένω από ένα βιβλίο να μάθω ό,τι συμβαίνει γύρω στον κόσμο, στο αντικείμενο που διάλεξα να σπουδάσω και να το βλέπω σαν βίβλο. Ο φοιτητής σήμερα ενημερώνεται πολλαπλώς, πολύπλευρα και από πολλές πηγές. Και γι' αυτό και οι ηλεκτρονικές πηγές πρέπει να γίνουν
αυτά είναι ένα κομμάτι της εμπειρίας σας. Δεν υπάρχει μονάχα αυτή η καθιακή εκπαίδευση, αυτό το καθιακό το μπαίνω στο μάθημα και διδάσκουμε, αλλά πολλαπλές άλλες υπηρεσίες που σας είναι παντελώς απαραίτητες, δεν θα έλεγα καν χρήσιμες. Να δούμε μερικές από αυτές. Student Affairs Office είναι ουσιαστικά το γραφείο που ασχολείται με τις υποθέσεις των φοιτητών και όταν λέμε υποθέσεις των φοιτητών αυτές μπορεί να είναι οτιδήποτε. Αύριο μεθαύριο να έχετε μια ιδέα, να κάνετε ένα event, να οργανώσετε εσύ ήδη μια εκδήλωση σε ένα αντικείμενο που σας ενδιαφέρει. Μαζεύετε μια παρέα και θέλει να προβάλλει μια κινηματογραφική ταινία, ό,τι σας κατέβει. Υπάρχει ένα γραφείο το οποίο ασχολείται αποκλειστικά με τις δικές σας υποθέσεις. Είτε στενά συνδεδεμένα με το αντικείμενο των σπουδών σας, είτε όχι. Θα γνωριστείτε με την κυρία Σωτηροπούλου και μέσα στην εβδομάδα την υπεύθυνη του γραφείου υποθέσεων φοιτητών και μέσα στην εβδομάδα θα έχετε την ευκαιρία μαζί της να γνωρίσετε από κοντά τι ακριβώς κάνει το συγκεκριμένο γραφείο. Υπάρχει ένα personal tutoring system, το οποίο είναι επίσης μια πατέντα του κολεγίου, δηλαδή το εξής. Όλοι εσείς θα έχετε ένα προσωπικό μέντορα, έναν άνθρωπο του κολεγίου, έναν καθηγητή του κολεγίου, με τον οποίο θα έρθετε σε επαφή για το οποιοδήποτε ζήτημα σας απασχολεί. Έχετε μια αδυναμία σε κάποιο μάθημα, αύριο μεθαύριο το συζητάτε μαζί του. Έχετε μια προσωπική υπόθεση που έχετε εμπόδιο για να παραδώσετε αύριο μεθαύριο μια εργασία, για παράδειγμα, το συζητάτε μαζί του. Οποιαδήποτε δυσκολία προκύψει, έχουμε βρει 4-5 τρόπους να διαχειριζόμαστε, αλλά ο μέντορας σας, ο tutor σας, ο καθηγητής αυτός που θα σας αναλάβει να σας παρακολουθεί, ο πνευματικός σας πατέρας, αν μου επιτρέπετε την έκφραση, είναι αυτός με τον οποίο θα έχετε τις πιο στενές σχέσεις από ένα σημείο και μετά. Από το χεράκι θα σας έχουμε και βέβαια το χεράκι μας μπορείτε να το αφήσετε ό,τι ώρα θέλετε, όταν νιώσετε την αυτοπεποίθηση, θα πατήσετε γερά με τα δικά σας βήματα, αλλά πάντοτε θα το προσφέρουμε οποτεδήποτε εσείς μας το ζητήσετε. Σας λέω να ξεχάσετε ξανά τελείως τις λογικές του σχολείου με τις οποίες φτάσατε έως εδώ. Συμβουλευτικό κέντρο. Δεν έχουμε τον χρόνο να τα δούμε πολύ αναλυτικά. Η τάξη μου είναι αυτό με το οποίο ξεκινάμε σήμερα. Σήμερα έχουμε την μέρα προσανατολισμού, το Orientation Day, από αύριο και ήδη έχετε στα χέρια σας το πρόγραμμα του Induction Week, δηλαδή των δραστηριοτήτων με τις οποίες ξεκινάτε την φοιτησή σας, με εκπαίδευση πάνω στα διάφορα θέματα του κολεγίου, κανονισμοί και πολλά άλλα, για να μπορέσετε σιγά σιγά να μπείτε στο κλίμα, να μπείτε στο νόημα, να γνωριστείτε με τον χώρο. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα, επειδή ξεκινάμε χαλαρά την πρώτη εβδομάδα, είπαμε Induction Week, γνωριμία με τον κολέγιο κλπ. Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα να παρακολουθήσετε από πολύ κοντά το πρόγραμμα της πρώτης εβδομάδας, γιατί είναι πολύ κρίσιμα αυτά που θα μάθετε την πρώτη εβδομάδα, αν τα πιάσετε από την αρχή, όλα μετά θα πάνε από τη ζωή. Σας το με αυτό, δεν είναι ασφαλώς και αν κάτι την πρώτη εβδομάδα λείψετε ή δεν το παρακολουθήσετε ή το χάσετε ή οτιδήποτε είμαστε εδώ για να σας ξαναπούμε, αλλά είναι καλό να είστε μέσα σε όλες τις ενέργειες που προβλέπονται βάσει του προγράμματος που κρατάτε στα χέρια σας. Σχέδιο ακαδημαϊκής στήριξης. Ένα σχέδιο το οποίο εγγυάται ότι θα κάνετε εξαιρετικά αποτελέσματα, θα έχετε εξαιρετικές εκδηλώσεις στα μαθήματά σας. Εδώ θα λύσω μια παρένθεση και να πω κάτι το οποίο με ενοχλεί πάρα πολύ όταν το βλέπω, ειδικά στη νέα γενιά. Να μην εμπιστεύετε τον εαυτό της. Παιδιά τα οποία λένε ότι να αγχώνονται για το αν θα τα καταφέρουν ή όχι. Να μην έχουν εμπιστοσύνη στις δυνάμεις τους. Μου προκαλεί, πώς να το πω, εξαλωσύνη το να βλέπω ανθρώπους, νεαρά παιδιά, με όλες τις δυνάμεις που τους δίνει το νεαρό της ηλικίας τους, να μην πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν. Ο λόγος που για κάποιους πιθανώς να υπάρχει αμφιβολία για τις προσωπικές τους δυνάμεις είναι μόνο ένας. Διότι το σύστημα με το οποίο μέχρι τώρα δουλεύουν και εργάζονται για να φτάσουν έως εδώ είναι ένα σύστημα λοξό, χαζό. Ένα σύστημα το οποίο δεν αφήνει τον άνθρωπο να αναπτύξει τα ταλέντα του, αλλά τα περιορίζει. Τι σου λέει το σχολείο μέχρι σήμερα. Παρά αυτό, μάθε το απ' έξω, έλα πες μου το και αν το έχεις μάθει απ' έξω και μου το πεις κατά γράμμα, μπορεί και να σε περάσει, αλλιώς σε κόψω. Αυτό δεν δημιουργεί προσωπικότητες, δεν δημιουργεί ανθρώπους, δεν δημιουργεί επαγγελματίες, δεν δημιουργεί προσωπικότητες. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορέσει ο καθένας να ανοιχτέσει το ταλέντο του, που απόλυτα βέβαια έχουν όλοι, και να το αναπτύξει περαιτέρω με την κατάλληλη υποστήριξη και τους κατάλληλους μηχανισμούς που θέλω να πιστεύω το κολέγιο παρέχει και στην πράξη πιστεύω να είστε εσείς οι πρώτοι που θα το αναγνωρίσετε. Θύμα αγγλικής γλώσσας. Βρισκόμαστε σε ένα πανεπιστήμιο αγγλικό, έτσι. Βρισκόμαστε σε μια συνεργασία με ένα μεταγλικό πανεπιστήμιο. Πρέπει να βελτιώσουμε, να τελειοποιήσουμε τα αγγλικά μας και οπωσδήποτε για αυτό το σκοπό θα δώσουμε χρόνο. Θα διαθέσουμε ώρες, θα κάνουμε έξτρα μαθήματα, θα κάνουμε ό,τι χρειαστεί για να έχετε την βέλτιστη απόδοση στην αγγλική γλώσσα που από ένα σημείο και μετά ούτως ή άλλως θα είναι η γλώσσα την οποία θα μιλάμε στα μαθήματα. Να προετοιμαστούμε γερά για την ώρα που με αυτοπεποίθηση θα πούμε σε αίθουσες και θα κάνουμε στα αγγλικά το μάθημα, να γράφουμε στα αγγλικά τις εργασίες μας. Και αυτό θα γίνει όλα στην ώρα του βήμα-βήμα με το σύστημα το οποίο το κολέγιο με πολύ επιτυχία όλα αυτά τα χρόνια υιοθετεί. Μίλησα για τις ηλεκτρονικές πλατφόρμες, να σας πω κάτι για το International Office. Αύριο μεθαύριο θα υποδεχτούμε διεθνείς φοιτητές, ανθρώπους από την Ινδία, την Τουρκία, τη Σερβία, έχουμε φοιτητές δηλαδή από όλο τον κόσμο πλέον, γιατί είπα και πριν, ανοίξαμε την ατζέντα
της φίτησης αλλοδαπών στην χώρα μας είναι κάτι στο οποίο παιδί μου διακόπτει και να γνωριστείτε με ανθρώπους και από άλλες χώρες. Είναι καλό να κάνετε και παρέα μαζί τους και να αποκτήσετε εικόνες και από, από άλλες κουλτούρες, από άλλους πολιτισμούς. Γιατί όχι. Για το career office θα σας πρίξουμε φέτος. Μία από τις βασικές μας υποχρεώσεις απέναντί σας είναι να βρείτε δουλειά. Μία από τις δεσμεύσεις μας απέναντί σας είναι να βρείτε δουλειά. Δεν θέλουμε απλά να σπουδάσετε για να κάνετε το χόμπι σας, κάτι το οποίο είναι υπέροχο. Το να κάνεις τις σπουδές που θες, που αγαπάς και να τις ευχαριστιέσαι γιατί το αντικείμενο σ' αρέσει είναι αληθινά υπέροχο. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Πρέπει αυτό που θα τελειώσεις να είναι χρήσιμο για να αρχίσεις έξω στην αγορά εργασίας και με τσαγανό και να ζητήσεις τη δουλειά που σου αξίζει και να βρεις τη δουλειά που σου αξίζει και να χτίσεις μια ολόκληρη καριέρα στη δουλειά που σου αξίζει. Που θες. Σε αυτό έχουμε άλλο μοντέλο και σύστημα υποστήριξης. Δεν ξέρω αν ήρθατε, κάποιοι από εσάς πιθανώς θα ήρθαν, δεν μπορώ να γνωρίζω, στο Employability Fair που έγινε πριν από 2 εβδομάδες στο Κάση. Αν είχατε επαφή τα προηγούμενα χρόνια με την ιστοσελίδα μας για να παρακολουθείτε τις δράσεις επαγγελματικής αποκατάστασης των νέων στις οποίες πρωτοσταθήκαμε με Terrania College, θα τις γνωρίσετε όλες από πρώτο χέρι. Γιατί θα είστε οι άνθρωποι πάνω στους οποίους θα επενδύσουμε το χρόνο μας για να μπορέσετε πολύ σύντομα να είστε σε θέση να σταθείτε στην αγορά εργασίας. Υπάρχει ένα ολόκληρο employability scheme το οποίο ένας συνάδελφός μου και στην πορεία της εβδομάδας θα πει σας το αναπτύξει πλήρως για να ξέρετε ακριβώς τι βήματα κάνουμε για να μπορείτε εσείς να βρείτε δουλειά αύριο. Ξαναλέω, με 50% ανεργία έξω σήμερα σε αυτές τις ηλικίες, προϋπόθεση για τα πάντα είναι αυτός ο χρόνος και τα χρήματα τα οποία εξοδεύετε να πάνε εκεί που πρέπει και να επιστραφούν στο πολλαπλάσιο. Έτσι, κανείς δεν έχει χρόνο και λεφτά για χάσιμο στην Ελλάδα του σήμερα. Και σύστημα υποτροφιών. Κάποιοι από εσάς αύριο μεθαύριο, η απόδοσή σας θα είναι τέτοια που θα σας δώσει ο κολέγιο την χαρά να σας προσφέρει υποτροφία για τη συνέχιση των σπουδών σας. Αυτό πάντα υπάρχει και είναι μια παράδοση που πάλι το κολέγιο δίνει. Έτσι, έχει μια ιδιαίτερη πρωτοσταθή. Γιατί κάθε χρόνο έχουμε πληθώρα φοιτητών που συνεχίζουν χάρη στην επίδοσή του στα μαθήματα με σύστημα υποτροφιών παραπέρα. Για τις πιστοποιήσεις ανέφερα και πριν το QAA, το BAC, αλλά και βέβαια την Ελληνική Ένωση Κολεγίου, στην οποία το κολέγιο είναι ιδρυτικό μέλος. Θα τα αφήσω αυτά στην άκρη για να πάμε λίγο να μιλήσουμε για το franchise του Πανεπιστημίου του Ντάρβιν με το Mediterranean College. Εδώ να κάνω μια πάυση για να προσπαθήσω έτσι να σας εξηγήσω πώς δομείται αυτό το μοντέλο της εργασίας. Είναι πολύ σημαντικό να καταλάβετε ποιο είναι το πρόγραμμα σπουδών σας και πώς υλοποιείται στην πράξη αυτή η συνεργασία με το Βρετανικό Πανεπιστήμιο. Γιατί είστε φοιτητές και του Πανεπιστημίου του Ντάρβιν εκτός του κολεγίου. Δεν το ξεχάρετε ποτέ αυτό. Η λογική, παιδιά, είναι εξής. Το Πανεπιστήμιο του Ντάρβιν προσφέρει διάφορα προγράμματα. Πληθώρα προγράμματα. Το Mediterranean College κάνει μια έρευνα αγοράς. Μελετάει τα δεδομένα της αγοράς και αποφασίζει για το ποια είναι εκείνα τα προγράμματα σπουδών τα οποία αντανακλούν τις σημερινές ανάγκες πάνω απ' όλα της αγοράς εργασίας. Τι χρειάζεται να σπουδάσει ένα νέο σήμερα για να βρει δουλειά και το πρώτο ερώτημα στο οποίο προσπαθούμε να απαντήσουμε. Προσπαθούμε λοιπόν μετά από το σύνολο των εκατοντάδων, να μην πω χιλιάδων, δεν ξέρει κανείς τι είναι εκεί πέρα. Σα αφήνω και εδώ, θα σα μιλήσω συνέχεια. Το χιλιάδων αυτών προγραμμάτων που έχει το Ντάρβιν να απομονώσουμε εκείνα τα προγράμματα τα οποία για την Ελλάδα είναι χρήσιμα ώστε ο νέος να τα ολοκληρώσει να βρει δουλειά. Πάμε λοιπόν στο Ντάρβιν και τα ζητάμε. Και λέμε, θέλω το Bachelor in Computing, το Bachelor in Business Studies και ούτω καθεξής. Παίρνουμε τον Bachelor αυτό μέσα από μια πολύ συγκεκριμένη διαδικασία, η οποία σα ενημερώνω ότι είναι και χρονοβόρα και πολύ αυστηρή. Γιατί το Πανεπιστήμιο του Ντάρβιν έχει ένα reputation το οποίο δεν θα το παίξει κοροναγράμματα. Θα βεβαιωθεί ότι ο συνεργάτης του στην Ελλάδα ή οπουδήποτε στο εξωτερικό, γιατί έχουν άλλους 5 συνεργάτες ανά τον κόσμο, πληρεί προδιαγραφές. Θα μελετήσει το ακαδημαϊκό προσωπικό του κολεγίου για να είναι βέβαιοι ότι οι άνθρωποι που θα διδάξουν εδώ είναι ικανοί να υποστηρίξουν το δικό του πρόγραμμα. Θα δουν τους μηχανισμούς υποστήριξης του φοιτητή για να είναι βέβαιοι ότι το μοντέλο υποστήριξης του φοιτητή που χρησιμοποιεί το κολέγιο είναι παρόμοιο, αν όχι καλύτερο, όπως νομίζω καμιά φορά συμβαίνει, από αυτό το οποίο έχουν οι άλλοι. Θα μελετήσει υποδομές, όπως εργαστήρια και άλλα. Και όταν είναι βέβαιο ότι όλα αυτά είναι εντάξει, δίνει έγκριση για να μπορεί το κολέγιο να λάβει τα προγράμματα σπουδών. Τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι εγώ, για παράδειγμα, ως ακαδημαϊκός διευθυντής, λαμβάνω από το Πανεπιστήμιο του Ντάρβιν τα specs, όπως τα ονομάζουμε, τα χαρακτηριστικά των προγραμμάτων σπουδών στα οποία εσείς φοιτάτε. Τα προγράμματα αυτά τα στέλνω στους συνεργάτες μου, τους ακαδημαϊκούς υπευθύνους των προγραμμάτων, οι οποίοι φτιάχνουν μελετωμένες μετά τον ακριβή χάρτη σπουδών στον οποίο εσείς εντάσσεστε. Ποια είναι τα μαθήματα, σε ποια εξάμεινα διδάσκονται, ποιες είναι οι εργασίες, ποια είναι τα deadlines των εργασιών, όλες εκείνες οι λεπτομέρειες που από αύριο σιγά 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 γνωρίζετε πολύ καλά. Αυτή η πληροφορία
δεν τελειώνει εδώ, γιατί μετά, όταν έχω τη φοιτητέ μου στο κολέγιο και μπαίνω στο πρόγραμμα σπουδών, αρχίζουν και μαθαίνουν, αρχίζουν και τρίβονται με το πρόγραμμα και αρχίζουν και κάνουν πολύ πολύ χρήσιμε παρατηρήσει. Γιατί αυτό και όχι εκείνο, γιατί το άλλο και όχι τούτο. Η προσαρμογή του προγράμματο στα υλικά δεδομένα με βάση το feedback που λαμβάνω από του φοιτητέ είναι αναγκαία για να έχουμε ένα πρόγραμμα το οποίο όχι απλά καλύπτει τι απαιτήσει του Darby, αλλά και των Ελλήνων φοιτητών. Άρα λοιπόν, ενώ αρχικά το Darby μα θέλει του κανόνε αξιολόγηση των φοιτητών, το πρόγραμμα σπουδών, τα μαθήματα κ.ο.κ., αφού αυτά σταλούν στου καθηγητέ του Mediterranean College και με την συμβολή τη δική σα και το δικό σα feedback για όλα εκείνα τα πράγματα που πιστεύετε ότι αν γίνουν θα είναι ακόμα καλύτερο το πρόγραμμα, επικοινωνούμε πίσω στο Darby, ενημερώνουμε, ζητάμε νέα πράγματα. Και είναι αυτά τα νέα πράγματα τα οποία την επόμενη χρονιά μας ξανακινάει το Darby πίσω και ξεκινάει κύκλος ξανά από την αρχή. Άρα λοιπόν τι σημαίνει αυτό. Για εσάς μπαίνετε ουσιαστικά σε μια παγιωμένη συνεργασία με τον Darby, τέταρτος χρόνος συνεργασία με τον Darby. Για εσάς έχει ήδη ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών σας ένα know-how 4 ετών. Είναι πολύ διαφορετικό να ξεκινάς την πρώτη χρονιά μια συνεργασία και να εντάξει αυτή και πολύ διαφορετικό τώρα που εσείς έχετε μπει σε ένα πρόγραμμα το οποίο ήδη λειτουργεί με θεαματικά αποτελέσματα επί 3 χρόνια. Ποιες είναι όμως αυτές οι αρχές του Βρετανικού Συστήματος, ποιο είναι αυτό το ιδιαίτερο στοιχείο που χαρακτηρίζει την Βρετανική εκπαίδευση και την οποία διακαώς το Mediterranean College ζητάει να προσφέρει στην ελληνική αγορά. Έλεγα και πριν ότι κάτι πολύ διαφορετικό σε σχέση με τα προγράμματα τα οποία έχετε συνηθίσει από το σχολείο. Διότι το δικό μας το πρόγραμμα σπουδών και γενικότερα το Βρετανικό Σύστημα δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα σε δύο πράγματα. Το πρώτο είναι στις λεγόμενες μεταφέρσιμες δεξιότητες. Τι με νοιάζει εμένα τι θα μάθεις, αν αυτό που θα μάθεις δεν μπορείς να το πάρεις μαζί σου, εξού και μεταφέρσιμη δεξιότητα, να το πάρεις μαζί σου και να το πας εκεί που θα πας αύριο, στη δουλειά σου ή οπουδήποτε, και να το αξιοποιήσεις παραγωγικά και δημιουργικά. Τι με νοιάζει εμένα αν παπαγάλεις εσύ αποστήθησες 10 ή 100 ή 1000 σελίδες και μετά από 10 μέρες δεν τις θυμάσαι, άρα είναι σαν να μην εκπαιδεύεις ποτέ στο αντικείμενο το οποίο διάλεξες να σπουδάσεις. Ποιο είναι το κέρδος? Ποιο είναι το κέρδος για σένα? Ποιο είναι το κέρδος για τον μελλοντικό σου εργοδότη, απέναντι στον οποίο δεν θα μπορείς να σταθείς παραγωγικά και να προσφέρεις λύσεις? Ποιο είναι το κέρδος του κολεγίου, αν βγάζει έξω στην αγορά, συγγνώμη για την έκφραση, θα το πω όπως ακριβώς αισθάνομαι, φυτά. Με φυτά θα κάνω εγώ σαν κολέγιο μια ισχυρή παρουσία στα εκπαιδευτικά δρόμενα της χώρας. Ανθρώπους οι οποίοι παπαγαλίζουν, βγαίνουν έξω, λένε τέτοια πράγματα που σε κάτσουν από 10 μέρες. Έτσι χτίζουμε τον παραγωγικό ιστό της χώρας. Σε καμία περίπτωση. Τι βλέπουμε στους Άγγλους, αιμονή στις μεταφέρσιμες δεξιότητες. Μας νοιάζει τι μπορείς να κάνεις με αυτό που μαθαίνεις, όχι τι μαθαίνεις. Θέλετε να σπουδάσετε, σπουδάστε μόνοι σας. Η πληροφορία είναι ελεύθερη. Ό,τι και να θέλεις να μάθεις σήμερα, με 10 κλικ είναι στο υπολογιστή σου μέσα. Τα βιβλία, άμα σας πω ποια είναι, πάντα βρείτε τα. Δεν υπάρχει κανένας περιορισμός στη γνώση που μπορεί να λάβει κανείς από μόνος του. Το δύσκολο ποιο είναι? Το δύσκολο είναι αυτό το πράγμα το οποίο υπάρχει διαθέσιμο σαν πληροφορία, να μπορεί να υπάρχει ένα ίδρυμα και ένα σύστημα που θα σου το βάλει με τρόπο στο μυαλό σου για να μπορείς να το αξιοποιείς και αύριο χάρη σε αυτό να είσαι ικανός επαγγελματίας. Ικανός επαγγελματίας. Μα στέλεχος επιχείρηση, μα νηπιαγωγός, μα μηχανικός, μα αϊτάς στο computing, οτιδήποτε διάλεξες. Άλλο είναι να γνωρίζω κάτι και άλλο να το αξιοποιώ. Και ένας ορισμός της μάθησης είναι αυτό ακριβώς. Όχι τι μαθαίνεις, αλλά πώς αλλάζεις συμπεριφορά, πώς αλλάζεις σαν άνθρωπος χάρη σε αυτό που μαθαίνεις. Αυτό είναι η μόρφωση. Είμαι μορφωμένος γιατί έχω αλλάξει από τότε που απέκτησα μια γνώση. Το βλέπω επάνω, το βλέπουν οι άλλοι επάνω. Αυτό το ζήτημα. Δίνουμε λοιπόν ιδιαίτερη βαρύτητα σε αυτό, γιατί και το αγγλικό σύστημα δίνει βαρύτητα σε αυτό. Δίνουμε επίσης μεγάλη σημασία, προφανώς χορεύεται από το προηγούμενο, σε ανάγκες αγοράς. Δεν θα σε βγάλω έξω άνεργο, δεν θα σου δώσω ένα αντικείμενο σπουδών, στο οποίο αύριο δεν θα μπορείς να απορροφηθείς από την αγορά εργασίας, αλλά κάτι το οποίο είναι ευχάριστο και χρήσιμο. Αυτό το διτό στόχο με πάντα. Έχουμε ένα πολύπλευρο σύστημα αξιολόγησης. Στο Πανεπιστήμιο του Darby θα δείτε ότι έχει μαθήματα στα οποία δεν θα αξιολογηθείτε από ένα τεστ ή ένα exam. Αλλά με δεκάδες δραστηριότητες που συνολικά δημιουργούν εικόνα για το άτομο. Ομαδικές εργασίες. Να κάθετε σαν ομάδα να δουλέψετε πάνω σε μια παρουσίαση. Ατομικές εργασίες για να δούμε και μόνοι σας πώς μπορεί να δουλέψετε σε επίπεδο εργασίας. Να φτιάξετε δηλαδή κάτι, όχι απλά να κάθετε 2 ώρες μέσα να γράψετε 5 πράγματα για να σηκώσετε να πήγε.
εφαρμογές των πραγμάτων που θεωρητικά διδάσκεστε μέσα στα μαθήματα. Διάφορες, αν θέλετε, καινοτομικές μορφές εκπαίδευσης και αξιολόγησης που κάνουν το μάθημα και ευχάριστο. Γιατί είναι πολύ διαφορετικό να ξέρεις ότι στο τέλος του εξαμήνου πρέπει να αποσκεφτείς ένα βιβλίο και διαφορετικό να ξέρεις ότι την πρώτη εβδομάδα πρέπει να κάνω αυτό, την δεύτερη εβδομάδα έχω αυτό, την τρίτη εβδομάδα αυτό και λίγο μέχρι το τέλος του εξαμήνου έχεις κάνει δεκάδες πραγματάκια και όλα μαζί να σε έχουν πάρει μέσα στο μάθημα ουσιαστικά, στον ουσιαστικό τρόπο. Και να έχεις κρυφτεί με το μάθημα και να έχεις μάθει πραγματικά. Είναι μια διαδικασία σταθερή, βήμα-βήμα, η οποία φέρνει θεαματικά, σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια, θεαματικά αποτελέσματα. Τι άλλο κοιτάζει στον τάρτη, την προσπάθειά σας, παιδιά. Τι άλλο κοιτάζει στα προγράμματα σχολών μας, το τι προσπαθείτε να κάνετε, όχι μόνο το αποτέλεσμα. Η αποτυχία είναι μέσα στη ζωή. Και κανένας άνθρωπος δεν κατάφερε τίποτα εάν πρωτύτερα δεν απέτυχε. Η δουλειά μας δεν είναι μόλις, δεν γράψω καλά σε ένα μάθημα ή σε μια εργασία να σου κόψω τα πόδια. Η δουλειά μου ποια είναι, σκεφτείτε το από τη μεριά του παιδαγωγού. Σκεφτείτε το εσείς, αν εσείς οι ίδιοι ήσαν εκπαιδευτικοί, τι θα κάνατε σε έναν άνθρωπο ο οποίος έκανε μια προσπάθεια αλλά δεν τα κατάφερε. Δεν θα του δείξετε τα λάθη του. Αυτό και αυτό όμως, γενικά, δεν είσαι καλός ή έπρεπε να διαβάσεις περισσότερο. Χαίρομαι χαιρόπουλος, ρε φίλε. Τι να διαβάσω καλύτερα, τι να διαβάσω περισσότερο, ποιο ήταν το λάθος. Δείξε μου το. Μην το περιγράψεις, γιατί αυτός είναι εύκολος τρόπος. Την άλλη φορά προσπάθησε περισσότερο. Σε φώτισα. Η ουσία είναι να σου δείξω τα σημεία στα οποία πρέπει να γίνεις καλύτερος. Και μετά να σου πω και πώς θα γίνεις καλύτερος. Βήμα-βήμα. Τι σας έλεγα πριν, να έχετε ένα tutor. Να μια δουλειά που έχει να κάνει αυτός ο άνθρωπος. Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος του προγράμματος, που ήδη έχετε γνωρίσει, είτε περάσει από το academic interview, αν όχι, σίγουρα θα περάσετε εντός των επομένων ημερών και θα το γνωρίσετε. Που θα σας πάρει από το χέρι εκεί που δυσκολεύεστε, για να σας δείξει με ποιον τρόπο θα πετύχετε. Θέλω όλοι να αποτύχετε. Αλλά πώς. Γρήγορα και ανέμακτα. Η πρώτη αποτυχία να είναι γρήγορη στην αρχή για να καταλάβουμε τι δεν γίνεται σωστά και χωρίς κόστος. Για να μπορώ μετά, έχοντας τη μεγάλη γνώση που μου δίνει αυτή η αποτυχία, να μπορώ να ξαναχτίσω την προσπάθειά μου με καλύτερες βάσεις για να έχω την επόμενη επιτυχία. Και αν γίνει σωστά, μετά έχω μόνο επιτυχίες. Είναι σαν το δεν ξέρω αν το έχετε ακούσει, οδηγείτε. Όσο οδηγού δυνατός να το ακούσει, λέει καλό να έχει ένα μικρό τρακαρισματάκι στην αρχή. Γιατί αν δεν έχεις ένα μικρό τρακαρισματάκι στην αρχή, μπορεί να έχεις ένα μεγάλο μετά. Και το μεγάλο εδώ σαν να κεντρός, μακριά από εμάς. Είναι πολύ προτιμότερο λοιπόν να έχουμε μια μικρή αποτυχία στην αρχή παρά να έχουμε μεγάλες αποτυχίες στην πορεία. Και αυτό είναι κάτι το οποίο να το ξέρετε για να μην καταθέσετε τα όπλα, αλλά προμεθάνουν για το κύψη λόγο κάτι δεν πάει καλά. Γιατί αυτό το κολέγιο αυτό θέλει. Να μπορέσει να σε βοηθήσει από εκεί που βλέπεις τη δυνάμη σου με το γνωστικό πεδίο το οποίο στην αρχή είναι πολύ περιορισμένο, σου δίνει. Τώρα, το μόνο πράγμα που έχω να ζητήσω, μετά από την πιθανότητα που έχουμε γνωριστεί και σε ενημέρωση, το μόνο πράγμα που έχω να ζητήσω σε αυτή τη λογική που περνάω τώρα είναι το δικό σου ενδιαφέρον. Το οποίο όμως θεωρώ ως απολύτως βέβαιο, γιατί θέλω να πιστεύω ότι όλοι διαλέξετε να σπουδάσετε αυτό που αγαπάτε. Αν το δικό σου ενδιαφέρον είναι δεδομένο, τότε δεν θα κάνετε μαθήματα, θα κάνετε όντως την προσπάθεια την οποία απαιτεί το πρόγραμμα για να πετύχετε και όλα τα υπόλοιπα αφήστε μας εμάς. Γιατί όλα τα υπόλοιπα είναι μηχανισμοί στήριξης που το κολέγιο δεσμεύεται να παρέχει στους φοιτητές του. Όσο δε για την αξιολόγησή σας και για τον βαθμό σας και όλα αυτά, να σας πω μια κουβέντα από τώρα. Η διαδικασία είναι αρκετά χρονοφόρα, γιατί σας είπα και πριν, είστε παιδιά, είστε φοιτητές του Πανεπιστημίου του Ντάρι. Με απλά λόγια αυτό σημαίνει ότι δεν αξιολογηθείτε μονάχα τους καθηγητές του κολεγίου, αλλά και τους καθηγητές του μαθήματος στην Αγγλία. Για να καταλάβετε γιατί χαμού μιλάμε, γιατί το φρασάι στα λειτουργικά του θέματα είναι κάτι αδιανόητο, φανταστείτε ότι την εργασία που εσείς καταθέτετε στο κολέγιο, στην εταιρεία κόλεγιο στην Αθήνα, δεν θα τη δει μόνο ένας άνθρωπος, καθηγητής του μαθήματος, αλλά και ένας συνάδελφός του. Τι θα δει ο συνάδελφός του, που ξέρω εγώ ρε παιδί μου αυτός ο Γιώργος με τη Στέλλα. Με τη Στέλλα τα έχουν βρει και παίρνουν γη πολιτή και την πέρασε έτσι. Ή έχει αντιπαθήσει τη Βίκη και την έκοψε. Τι μου εγγυάται εμένα ότι ένας καθηγητής είναι αξιόπιστος και έγκυος στον τρόπο τον οποίο αξιολογεί τους φοιτητές του. Θα υπάρξει και ένας δεύτερος ο οποίος λέμε θα κάνει το moderation, παύλα δευτεροβαθμολόγηση του γραφτού για το σύνολο της τάξης και είναι αυτός ο οποίος εγγυάται την εγκυρότητα της βαθμολόγησης που προηγήθηκε από τον καθηγητή. Μετά που θα γίνει αυτό, το γραφτό τελείωσε από την Ελλάδα, φεύγει από την Αθήνα και ταξιδεύει στην Αγγλία. Όπου θα το λάβει η Αγγλία και ο καθηγητής του μαθήματος, του ίδιου μαθήματος, στην Αγγλία,
για να το δει και αυτός. Γιατί το μάθημά του τρέχουμε εδώ. Εγώ τρέχω για λογαριασμό του το μάθημα στην Ελλάδα. Είπαμε, είστε φοιτητές του Ντάρφη, άρα ο καθηγητής του Ντάρφη θα δει το γραφό σας. Θα επιβεβαιώσει τον βαθμό τον οποίο έχει πάρει από την Αθήνα ο ποιητής. Και αφού γίνει και αυτό, θα γίνει μια συνάντηση όλων των καθηγητών του Πανεπιστημίου και του Κολεγίου με video conference και τα πλέον, για να συζητηθούν όλες οι περιπτώσεις των φοιτητών και ένα-ένα τα προφίλ, όπως λέμε, των φοιτητών, περνάνε το αρχείο, επιβεβαιώνονται τα αποτελέσματα, μπαίνουν στο αρχείο και ενημερώνεστε για τον βαθμό σας. Άρα, όπως αντιλαμβάνεστε, το να βγει ένας βαθμός μέσα από αυτό το σύστημα δεν είναι απλή υπόθεση και κρατήσει δύο ιδιαίτερα σημεία. Πρώτον, κρατάει, παίρνει χρόνο. Μπορείς να πάρεις, έλα ρε, και ο λέγει τώρα τι βαθμό πήρα, το αγχώνονται. Δεν παίζει, δεν μπορεί να το μάθει με τίποτα, δεν ολοκληρωθεί η διαδικασία. Και το δεύτερο, είναι απολύτως αξιόπιστη. Δεν υπάρχει κανείς που μπορεί να αδικηθεί ή να ευνοηθεί. Γιατί τα μάτια τα οποία πέφτουν πάνω στα κατά σας είναι πολλά, δεν είναι μόνο τα μάτια που τα πήγαινε. Αυτό θέλω να το ξέρετε, γιατί όλοι θα έχουμε αδικηθεί κάποια στιγμή στο σχολείο ή θα αισθανθήκαμε ότι αδικηθήκαμε στο σχολείο, αλλά δόξα τω Θεώ, στο οργανικό σύστημα εκπαίδευσης, η δομή του συστήματος είναι τέτοια που δεν αφήνει κανένα περιθώριο για βαθμολογίες οι οποίες είναι, θα το πω έτσι, αναξιόπιστες. Αυτά για να έχετε μια εικόνα από νωρίς, αν και για τα συστήματα εκπαίδευσης που θα ενταχθείτε από αύριο, θα υπάρξουν πολλαπλές εκπαιδεύσεις, εμείς την εβδομάδα που ακολουθεί, για τα προγράμματά σας ξεχωριστά, ο καθένας έτσι θα γνωρίσει πολύ αναλυτικά τους τρόπους και τους μηχανισμούς. Να κλείσω με ένα πιο έτσι διαφορετικό, αν θέλετε, πιο ανάλαφρο κομμάτι της φοιτησής σας, γιατί εδώ πέρα θα ξοδέψετε μερικά από τα πιο σημαντικά χρόνια της ζωής σας. Είναι σημαντικό αυτά τα χρόνια να μπορέσετε να τα δαπανίσετε με χαρά, με δημιουργικότητα και να μην περιοριστείτε μονάχα στο αυστηρό κομμάτι έτσι, της ακαδημαϊκής δουλειάς που έχετε, τα μαθήματά σας. Είναι σημαντικό να περνάτε και καλά μαζί μας. Και γι' αυτόν τον λόγο θα σας δώσουμε όλη τη δυνατότητα να αφήσετε πρωτοβουλίες σε αυτή την κατεύθυνση. Εμείς από τη δική μας την παιδιά θα δώσουμε τις ιδέες σας, αλλά θα καταθέσουμε και τις ιδέες σας για διάφορα event, διάφορες δραστηριότητες, οι οποίες μπορούν να περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές εκδρομές, μπορούν να περιλαμβάνουν πάρτι, μπορούν να περιλαμβάνουν προσκλήσεις σε ανθρώπους που θέλουν να γνωρίσουν από κοντά για να έρθουν να μας μιλήσουν, να τους ακούσετε ή να πάμε εμείς να τους γνωρίσουμε από κοντά. Οτιδήποτε μπορεί να γίνει για να υπάρχει, να υπάρχει και το κάτι παραπάνω, το κάτι περισσότερο από την απλή διδασκαλία των μαθημάτων μέσα στην καθημερινότητά σας. Θα γνωριστείτε με την κυρία Σωτηροπούλου που είναι υπεύθυνη των υποθέσεων των φοιτητών για να συστήσετε μαζί της τις ιδέες σας και να αναπτύξετε δραστηριότητες, αθλητικές εκδηλώσεις ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να γίνει στο πλαίσιο αυτών των δράσεων. Με αποκορύφωμα βέβαια και το ξαναλέω σημαντικότερο όλων την αν θέλετε εκπαίδευσή σας πάνω στην επαγγελματική σας αποκατάσταση. Γιατί το να βρείτε δουλειά παιδιά, το ξαναλέω και με αυτό θα κλείσω, είναι κρίσιμο ζήτημα σε μια οικονομία η οποία δυσκολεύεται να φορτίσει τα ταλέντα της χώρας της, να βλέπουμε να φεύγουν, να στρέφονται στο εξωτερικό, αυτό πρέπει να πάψει. Και εσείς είσαστε άνθρωποι οι οποίοι από εδώ θα πάρετε εργαλεία για να μπορέσετε να διευθυνθείτε άλλο και να μπορέσετε να ξέρετε με αποτελεσματικό τρόπο. Θέλουμε και τη δική σας συμβολή σε αυτό, στις δικές σας προσπάθειες, σε συνδυασμό με τις προσπάθειες του κολεγίου.